Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Κώστας Νταμαβολίτης, ο οποίος διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, επειδή δήλωσε ότι θα πει ναι στο δημοψήφισμα. Στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής, ο Κώστας Νταμαβολίτης αναφέρει πως το διακύβευμα του δημοψηφίσματος είναι για τον ίδιο ευρώ ή δραχμή και σημειώνει ότι σε περίπτωση που ο ελληνικός λαός επιλέξει το όχι, θεωρώ ότι αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες για μία έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Προσωπικά δεν μπορώ να συνηγορήσω σε κάτι τέτοιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν έχει ακουστεί ολοκληρωμένα η άποψη. Τι θα γίνει. Θα είμαστε με κλειστές τις τράπεζες, θα είμαστε με χωρίς ευρώ, δεν έχουμε κάνει προετοιμασία για τίποτα άλλο. Και εδώ να πω κάτι για το νομικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να βγούμε από το ευρώ. Πολύ σωστά, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να βγούμε από το ευρώ. Όμως με το ίδιο όπλο ο Ντράγκη, ο οποίος είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, μπορεί να σου πει, επειδή δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο να σου δώσω χρήματα επειδή έχεις κενά στις δεσμεύσεις όσον αφορά το καταστατικό της. Δεν σου δίνω λεφτά. Δεν σου δίνω λεφτά. Συνεπώς δεν έχω πάρει μια ουσιαστική απάντηση. Εξηγώντας πώς μεταφράζεται για τον ίδιο η επικράτηση του ναι ή του όχι, διερωτάται εάν η ελληνική κοινωνία θα μπορέσει να σηκώσει το βάρος των δυσβάσταχτων μέτρων που θα προκύψουν από ένα ναι σε μια καινούργια συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι με το όχι έχουμε μια ενέργεια υψηλού ρίσκου στην οποία, αν η Ευρώπη δεν ανταποκριθεί με διαλλακτικότητα, η πατρίδα οδηγείται στο κενό, χωρίς εναλλακτική λύση, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς ευρώ και χωρίς δραχμή, εφόσον δεν έχει γίνει η απαιτούμενη διαδικασία για την περίπτωση αλλαγής του νομίσματος. Λέω επί λέξη στον πρόεδρο ότι θεωρώ, πρόεδρε, ότι το δημοψήφισμα αυτό είναι ευρώ ή δραχμή. Έχουμε μία αντιπαράθεση, εξελίσσεται το πράγμα, είμαστε σε μία ρευστή κατάσταση. Βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό μέσο, που δεν είναι κακό αυτό. Συμφωνώ στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Πιστεύω όμως ακράνατα, επειδή το έχω δηλώσει από την αρχή και επιλέξει τον πρόεδρο, ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα για το αν θα παραμείνουμε ή όχι στο ευρώ.